Και να και παλιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, φίλοι μας, να είστε καλά. Είμαστε εδώ και πάλι για μια ώρα περίπου, να σας κρατήσουμε στην τροφιά, να πούμε για θέματα που μας ενδιαφέρουν, μας αφορούν, να ξεκουραστούμε. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που μας ακούτε εντός Ελλάδος αλλά και εκτός, οι αγαπημένοι μας φίλοι, η Ομογένεια στην Αμερική, στο Σικάγο, που μας ακούτε μέσω των ελληνικών παλμών, τους θερμούς χαιρετισμούς μας. Τα αδέλφια μας στην Κύπρο, 2-3 σταθμοί που μας ακούνε και μας αναμεταδίδουν, έχουν την ευγνωμοσύνη μας. Θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μας στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Πάτμο, στην όμορφη Κάλυμνο, που αναμεταδίδει το σήμα στα παράλια, και να πούμε ότι η επικοινωνία είναι ειλικρινής πάντοτε, όταν προέρχεται από αγάπη, όταν προέρχεται από εσάς που μας ακούτε και ξέρουμε ότι προσεύχεστε για μας. 210-41-18-602, 41-18-640, να τηλεφωνείτε, η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα ερωτήματά σας και καταγράφει όλες τις ερωτήσεις. Τις περιμένουμε. Και τα mail τα περιμένουμε στο s.hg@p912fm.com. Βαγγέλης Φακιανάκης σας στέλνει την καλημέρα του, φροντίζει για τα της μουσικής, μουσική επένδυση καθημερινή, Βαγγέλης Φακιανάκης. Και βέβαια για όλους εσάς που ρωτάτε και όλους εσάς που νοιάζεστε για το καλό βιβλίο, προτείνουμε πάντοτε τις εκδόσεις Ταμούλη, εκδόσεις Άφος και Άφος Παιδικά. Τα προτείνουμε να τα έχετε πάντα στη βιβλιοθήκη σας, να τα έχετε ως δώρο στα παιδιά και στους μεγάλους. Είναι μια υιέστατη ελληνική εταιρεία που προσπαθεί για το καλύτερο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο βιβλίο για εφήβους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 91,2 στην Πειραϊκή Εκκλησία. Πολλές ευχές για αρχή στην κυρία Μαρούλη που μας ακούει πάντοτε, στην Μαρία από την Κύπρο. Εγγενιάζεται λοιπόν, φίλοι μας, με ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Όταν μιλάει η σιωπή», μια νέα σειρά για εφήβους. Κοντά μας να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο είναι η υπεύθυνη της σειράς Άθος των εκδόσεων Σταμούλη, Σταυρούλα Σταμάτη, ο σύζυγος της Σταυρούλας, ο Σταύρος Σταμάτης, ο οποίος είναι κατηχητής. Το βιβλίο αυτό το έχουν γράψει μοναχοί της σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου, με τη συνεργασία της Σταυρούλας Σταμάτη. Καλώς ήρθατε και οι δύο στην εκπομπή μας, Σταυρούλα και Σταύρο. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Νομίζω ότι οι έφηβοι δεν έχουν πολλά να διαβάσουν στο χώρο τον εκκλησιαστικό, έτσι. Να το πούμε, εκκλησιαστικό χώρο, έτσι να μην τρεπόμαστε για την λέξη. Δεν έχουν πολλά να διαβάσουν και πραγματικά είναι μια έλλειψη. Πολλοί ακροατές μας τηλεφωνούν για τους έφηβους μαθητές, τους έφηβους πρωτοφοιτητές και λένε, εμείς τι, όλο παιδικά έχει και για μεγάλους. Ακριβώς, Σοφία, επειδή υπάρχει η αντίληψη ότι οι έφηβοι δεν διαβάζουν, υπάρχει και ένας δισταγμός από τους εκδότες να εκδώσουν βιβλία για τους εφήβους. Εγώ ακολουθούσα τον σύζυγό μου τον Σταύρο, που είναι κατηχητής σε ένα οδηπορικό ανά την Ελλάδα, στην Ευρυτανία, στη Χαλκιδική, στη Ρόδο, και προσπαθώντας να βρω ένα βιβλίο για να δωρήσουμε στα παιδιά του Λυκείου με τα οποία είχαμε συζητήσεις, διαπίστωσα πραγματικά ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη και απευθύνθηκα
πέρσι στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, επειδή υπάρχουν μοναχοί με δυνατή πένα σε αυτό το μοναστήρι, και ξέρω ότι έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους νέους και επαφή μαζί τους. Όμως αυτοί είχαν διαβάσει ένα άλλο βιβλίο που είχα γράψει εγώ για μικρότερα παιδιά, το ημερολόγιο του Πέτρου, και μου είπαν ότι θα προτιμούσαν να γράψω εγώ το βιβλίο και αυτοί να αναλάβουν να συνθέσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα των παιδιών, στα ερωτήματα δηλαδή πνευματικής φύσεως. Και έτσι ξεκίνησε το βιβλίο. Το μοναστήρι αυτό βρίσκεται στη Μητρόπολη Λεμεσού. Η πνευματική πατρότητα είναι του Σεβασμιωτάτου Αθανασίου Λεμεσού και είναι σκαρφαλωμένο στο όρος Τρόοδος. Το χειμώνα μάλιστα κάνει κρύο, έχει χιόνια, πολλές φορές αποκλείεται από τον κόσμο, αλλά το καλοκαίρι έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και το είχαμε επισκεφθεί και εμείς με το Σταύρο και είχαμε γνωρίσει από κοντά τους μοναχούς. Οπότε ξεκίνησε μία συνεργασία μέσω email πλέον και αυτή η συνεργασία κράτησε περίπου ένα χρόνο. Έβαλαν πολύ κόπο οι μοναχοί, γιατί είναι φορτωμένοι από πολλά διακονήματα, είναι μικρή η αδελφότητα και έχει ανακαινήσει ένα ιστορικό μοναστήρι, οπότε είναι πάρα πολύ φορτωμένοι, και αυτό το βιβλίο γράφτηκε νομίζω με πολύ κόπο από την πλευρά τους. Και εγώ το δούλευα βέβαια εκτός των ωρών εργασίας στο γραφείο, τα Σαββατοκύριακα, τα βράδια. Ελπίζω αυτός ο κόπος που κάναμε να χρησιμεύσει σε κάτι. Το εύχομαι. Αυτοί οι μοναχοί θα έχουν, φαντάζομαι, επαφή με ανθρώπους νέους, γιατί από τις ομιλίες που ακούμε του Σεβασμιωτάτου Λεμεσού, του Πανιερωτάτου Λεμεσού, ναι, έτσι τους λέμε τους Κυπρίους, βλέπουμε ότι πολλά νέα παιδιά έχουν ερωτήσεις που έχουν πραγματική έγνοια για τα της Εκκλησίας. Και θεωρώ ότι μάλλον, ναι, οι απαντήσεις θα είναι δουλεμένες από τους ανθρώπους, ναι, αυτούς. Σε αυτό το σημείο ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να αφήσουμε να μιλήσουν οι ίδιοι. Και αν ήθελες να διαβάσεις, θα ήθελες να διαβάσεις, ναι. Ναι, ένα... ευχαρίστως. Από το βιβλίο, από λοιπόν. Τον επίλογο, τον οποίο τον υπογράφουν οι μοναχοί. Επίλογος, λοιπόν, από το βιβλίο «Όταν μιλάει η σιωπή». Στο παρόν βιβλίο δεν μπορεί να μπει μια επιγραφή του τύπου βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα ή αληθινή ιστορία. Παρά τα αυτά, η ιστορία του έργου αυτού είναι απόλυτα αληθινή. Μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται καθημερινά στην πραγματικότητα της εποχής και της κοινωνίας μας. Πίσω από κάθε χαρακτήρα του έργου κρύβεται ένα πλήθος ανθρώπων που έζησαν ή ζουν μια πανομοιότυπη εμπειρία στη ζωή τους. Αυτό το μαρτυρούμε εμείς οι μοναχοί, οι οποίοι καθημερινά ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τα ποικίλα προσωπικά και οικογενειακά δράματα των ανθρώπων, με τον πόνο τους, την απελπισία τους, τις υπαρξιακές τους ανησυχίες. Το να θεραπευθεί στο σώμα ένας άνθρωπος και να αποφύγει τον θάνατο είναι σίγουρα ένα θαύμα της χάριτος του Θεού, πολύ επιθυμητό. Όλοι προσευχόμαστε για τη μείωση του πόνου στις ζωές των ανθρώπων. Ο θάνατος όμως κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα και πάλι θα επέλθει, όπως σε όλους μας. Το να θεραπευθεί η ψυχή ενός ανθρώπου βρίσκοντας την πίστη στο Θεό και να γίνει τέκνο της Βασιλείας του Ουρανίου Πατρός, αυτό είναι ένα θαύμα με αιώνιες διαστάσεις. Πέρα από το ανθρώπινο δράμα, σε ένα μοναστήρι ζει κανείς παράλληλα και τη θεία χαρά της αναγέννησης ανθρωπίνων ψυχών. Αυτό πραγματικά μας καταπλήσει. Μέσα από τα συντρίμμια μιας απέλπιδος ζωής βλέπουμε να οικοδομούνται έμψυχοι, αχειροποίητοι ναοί, μέσα στους οποίους το πνεύμα της ζωής μαρτυρεί την αιώνια αλήθεια. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο Χριστός χθες και σήμερον και στους αιώνας ανάβει στις καρδιές των ανθρώπων τη φωτιά της πίστης και της αγάπης του. Αυτή η αιώνια φωτιά της Θείας Αγάπης του Χριστού είναι ο κεντρικός άξονας του παρόντος έργου. Από την αρχή μέχρι το τέλος της διήγησης φανερώνεται η ευγένεια με την οποία ο Χριστός προσεγγίζει αοράτως τις καρδιές των ανθρώπων, η λεπτότητα
με την οποία εισέρχεται σε αυτές και τέλος η μεταμόρφωση που επιφέρει ολόκληρη την ύπαρξή τους με τη φωτιά που ανάβει στα βάθη τους. Το μαρτυρεί ο ίδιος, πυρ ήλθον βαλήν επί της γης. Στη γη λοιπόν της καρδιάς κάθε αναγνώστη ευχόμαστε να ανάψει αυτή τη φωτιά της αγάπης του ο γλυκύτατός μας Ιησούς, αμήν, υπογράφουν οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Τιμή Προδρόμου μέσα από τα μου. Κύπρος, 30 Ιουνίου του 2014. Και έτσι ήρθε η απάντηση και για μένα και για τους ακροατές. Είναι συνεπώς το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται τόσο πολύ στα παιδιά που ζουν μέσα στην εκκλησία συνειδητά, έχουν μια ομαλή ζωή, αλλά απευθύνεται στα παιδιά που είναι ταραγμένα και βιώνουν όλα τα δράματα της εποχής μας. Δηλαδή αυτά τα οποία κυρίως έχουμε συναντήσει είναι παιδιά που οι γονείς τους είναι χωρισμένοι και βρίσκονται σε διένεξη, παιδιά που τα αδέλφια τους κάνουν χρήση ουσιών ή έχουν μπλέξει με ακόμη χειρότερα πράγματα, όπως είναι ο σατανισμός που και αυτός έχει αρχίσει να γίνεται της μόδας στα σχολεία μας, παιδιά που έχουν μπλέξει με τη βία, παιδιά που έχουν δυσκολίες να ενταχθούν στις παρέες στο σχολείο, παιδιά που αισθάνονται ανασφάλεια για την εμφάνισή τους, που δεν έχουν βρει τον δρόμο τους σε σχέση με τα επαγγελματικά, όλα αυτά που αντιμετωπίζει κάθε μέρα ένας καθηγητής. Νομίζω ότι ο σύζυγός σου είναι καθηγητής και πραγματικά οι σημερινοί καθηγητές έρχονται αντιμέτωποι με όλη τη δυσκολία μέσα στην οποία ζει ένα παιδί της εποχής μας. Είναι πραγματικά δύσκολα τα ενίγματα στα οποία έχουμε να απαντήσουμε σήμερα. Και τα παιδιά της Εκκλησίας όμως που, ναι, να τα πούμε, τα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της Εκκλησίας αντιμετωπίζουν κάθε μέρα στο σχολείο τους ή στις παρέες τους τέτοια παιδιά. Ακριβώς. Απαντήσεις δεν είναι δεδομένες, ναι, σε ένα άπειρο παιδί και ας είναι μέσα στο δρόμο της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό ουσιαστικά περιέχει με απλά λόγια τις βασικές αρχές, τις βασικές έννοιες της ορθόδοξης νηπτικής παράδοσης και της δογματικής μας διδασκαλίας. Είναι γραμμένο όμως με έναν τρόπο πολύ απλό και επειδή οι απαντήσεις έρχονται μέσα στο πλαίσιο του ξετυλίγματος μιας πλοκής που τα παιδιά θα θελήσουν να δουν τι έγινε παρακάτω, θα μπορέσουν να περάσουν και αυτά τα κομμάτια που συνήθως, ας πούμε, εάν πάει κάποιος να τους μιλήσει για θεολογικά θέματα, έχουν μια αντίδραση. Ναι. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Σταύρο που είναι κατηχητής. Τα παιδιά που έρχονται στο κατηχητικό, φαντάζομαι εφήβους θα έχεις, Σταύρο, έτσι, και εφήβους. Κατά καιρούς και εφήβους, ναι. Έχουν τέτοια ερωτήματα τα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως στα βούλα. Τα παιδιά ζουνε μες στην κοινωνία, ζουνε το δράμα που γνωρίζουμε οι πάντες και συνήθως πρέπει κανείς να έχει την τέχνη να αντλήσει μέσα από τη συζήτηση μαζί τους κάποιο προβληματισμό και τις περισσότερες φορές τα παιδιά σιωπούν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσει κανείς το σφιγμό τους, να βρει να μιλήσει τη δική τους τη γλώσσα. Οπότε βλέποντας κιόλας τα σημερινά παιδιά να είναι συνέχεια κλεισμένα σε μια οθόνη και να επικοινωνούν μέσα από την οθόνη, μέσα από τα μέσα δικτύωσης, τη λεγόμενης κοινωνικής δικτύωσης, αισθάνεσαι ότι έχουν ξεχάσει και να μιλούν και να εκφράζονται και να λένε τον προβληματισμό τους. Συνήθως λοιπόν τα παιδιά ντρέπονται να μιλήσουν. Οπότε είναι καλή αυτή η ευκαιρία μέσα από ένα βιβλίο και όχι τόσο από την άμεση επαφή να πάρουν απαντήσεις ή να πάρουν υλικό ή τροφή για σκέψη ή δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τα θέματα που τους απασχολούν. Γιατί είναι μέσα στο βιβλίο αυτά τα θέματα. Αυτό έχω να πω, ότι θέλει πολύ τέχνη και πολύ αγάπη να ανοίξει αυτή η καρδιά για να μπορέσει να μάθεις κάποια πράγματα. Οπότε
θα το έλεγα από ακατόρθωτο έως πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς με αυτή την ηλικία. Είχα ακούσει από κάποιον επώνυμο σε μια εκπομπή, ας σοπάσουμε λίγο, ειδικά εμείς οι μεγάλοι. Και είμαστε σε ένα κενό ακόμα που περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνή των παιδιών. Οπότε ας μιλήσει σιωπή λοιπόν. Και είναι πιο ηχηρή τελικά η σιωπή πολλές φορές παρά το να έχουμε λέμε την τάση να μιλάμε πολύ εμείς στις συζητήσεις με τα παιδιά. Έχουμε την τάση να μιλάμε πολύ και αυτό τα εμποδίζει να εκφραστούν. Επίσης δεν γνωρίζουμε πολλές φορές σε ποιο στάδιο βρίσκεται το παιδί. Του λέμε δηλαδή αυτά που θέλουμε εμείς να του πούμε. Και έχω ακούσει από παιδιά να λένε ότι όχι, ακόμη και από παιδιά που οι γονείς τους είναι στην εκκλησία, όχι, έβαλε την κασέτα τώρα. Κυρίως από αυτούς. Ναι. Αλλά και τα άλλα παιδιά που δεν έχουν έρθει καθόλου σε επαφή με την εκκλησία, αυτά είναι πιο ανοιχτά. Είναι πιο ανοιχτά και διψούν να μάθουν. Θυμάμαι κάποιες συναντήσεις τις οποίες τα παιδιά βομβάρδιζαν με ερωτήσεις στο Σταύρο και ήμουν και εγώ εκεί και τα διακονούσα κερνώντας τα ένα ρόφημα ή φτιάχνοντας έτσι μια σπιτική ατμόσφαιρα και μου έκανε εντύπωση ότι ενώ το μάθημα ήταν 45 λεπτά, ήταν προγραμματισμένο να είναι για 45 λεπτά, τα παιδιά καθόντουσαν 3 ώρες και Σάββατο απόγευμα. Και σκεφτόμουν ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν τεράστια δίψα για να αφιερώνει το Σάββατο να μάθουν όλα αυτά που τους έλεγε, που είναι στηριγμένα βέβαια στο Ευαγγέλιο και στην παράδοσή μας. Επίσης είχαμε, Σταύρο, θυμάσαι, πολλά παιδιά μεταναστών, των οποίων και κυρίως μεταναστών από τις ανατολικές χώρες, που οι γονείς είχαν κάποια έτσι ελπίδα ότι τα παιδιά τους θα κατηχηθούν, ενώ οι ίδιοι ντρεπόντουσαν να μάθουν περισσότερο, γιατί ως μικροί είχαν ή τους είχαν βαφτίσει κρυφά οι γιαγιάδες τους, αλλά δεν είχαν πραγματικά κατηχηθεί. Αυτά τα παιδιά δεν έλειπαν ποτέ από την κατήχηση. Και σκεφτόμουν ότι τι μεγάλη ευκαιρία είναι για τη χώρα μας που ήρθαν κάποιοι μετανάστες, τους οποίους θα μπορούσαμε να τους δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο και να δούμε ότι η χώρα μας είναι χώρα ιεραποστολής και ήρθαν όλοι αυτοί στη χώρα μας. Να προσθέσω ότι χθες συζητούσαμε μία κυρία που γνωρίσαμε τυχαία από την Ουκρανία και την ρωτούσα πώς της φαίνεται η Ελλάδα και μου λέει η Ελλάδα είναι ο πιο ευλογημένος τόπος στον κόσμο και μόνο ότι μπορείς να μυρίσεις το θυμίαμα σε κάθε γειτονιά και ότι σε κάθε γειτονιά μπορείς να βρεις μια εκκλησιά και μόνο αυτό κάνει τη χώρα αυτή να είναι ο πιο ευλογημένος τόπος στον κόσμο. Αυτή η κυρία ήταν πολιτικός μηχανικός στη Ουκρανία και ήρθε εδώ για να σπουδάσει σε μεγάλη ηλικία κοινωνική θεολογία. Δηλαδή ήρθε να σπουδάσει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας την Ορθοδοξία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή εμείς που είμαστε εδώ δεν το συνειδητοποιούμε ότι ας πούμε σε κάθε γειτονιά έχουμε εκκλησία, ξοκλήσια στα βουνά μας και στην επαρχία μας και... Και εδώ βλέπεις. Και ανθρώπους που προσεύχονται. Μου λέει η κυρία αυτή και μου έκανε εντύπωση πραγματικά. Ξέρεις ότι στα Μέγαρα, στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχουν 200 μοναχοί που προσεύχονται. Αυτό τον αριθμό τον αγνοούσα και εγώ, ότι τα Μέγαρα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα Άγιο Όρος της Αττικής. Στην περιοχή των Μεγάρων. Και εγώ δεν το ήξερα. Ξέρουμε κάποια μοναστήρια, αλλά δεν ήξερα. Θα μάθουν οι ξένοι. Όμως εμείς οι ίδιοι έχουμε θέματα σοβαρά. Λέμε ας πούμε για τους μετανάστες που έρχονται. Μα πόσοι ξένοι, πόσο ξένοι είναι οι μαθητές μας στα σχολιά μας, στην παράδοσή μας. Και είναι, είπαμε προηγουμένως, ο Μπάρλας, ο Γιώργος είναι καθηγητής. Όταν έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε στη 40η, δεν ήξερε ούτε ένα παιδί σε μια τάξη 20 παιδιών, σε ένα τμήμα, τι σημαίνει η 40η. Ακριβώς. Είναι φοβερό πράγμα. Και είναι και ευθύνη των καθηγητών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην Χαλκιδική συναντήσαμε έναν καθηγητή, άνθρωπο πιστό, με 7 παιδιά ο ίδιος, που οργάνωσε το μαγείρεμα νηστίσιμων φαγητών την εβδομάδα την Τηρινή,
Δηλαδή έφτιαξε μία ομάδα που ήμουν και εγώ και φτιάξαμε 1000 τυροπιτάκια. Γιατί σκέφτηκε ότι την ώρα που οι άλλοι καθηγητές ακριβώς την τυρινή εβδομάδα οργάνωσαν μια γιορτή στο σχολείο και είχαν βάλει ψηταριές και έψιναν κρέατα και τα κερνούσαν στα παιδιά, σκέφτηκε ότι και αυτός κάτι πρέπει να κάνει και έφτιαξε ένα τραπεζάκι στο οποίο είχε νηστίσιμα φαγητά, έβαλε και μια κυρασαρακοστή έτσι στολισμένη και είπε στα παιδιά ότι αν θέλετε είναι, αυτή η εβδομάδα είναι η τυρινή. Και ήταν πολύ ωραίο ότι πολλά παιδιά τον πλησίασαν και άρχισαν να το ρωτούν τι είναι η τυρινή. Ναι, τι είναι η τυρινή, δεν την είχαν ακούσει ποτέ. Όμορφα Μέγαρα, για τα οποία μιλάγαμε και προηγουμένως. Έχουμε πολλούς ακροατές από τα Μέγαρα. Όλοι εσείς που τηλεφωνείτε και μας στέλνετε τα mail σας, να είστε πάντα καλά. Συγκεντρώνουμε και συνοψίζουμε τα ερωτήματά σας εδώ, να τα καταθέσουμε στο τραπέζι. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, μιλάμε για το βιβλίο «Όταν μιλάει η σιωπή». Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε εφήβους, αλλά και σε μεγαλύτερους. Είναι γραμμένο από τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού από την Κύπρο και τη συνεργασία της Σταυρούλας Σταμάτη. Από τις εκδόσεις Άθος Εφηβικά εγκαινιάζει αυτό το βιβλίο τη σειρά Άθος Εφηβικά. Κοντά μας είναι η υπεύθυνη των εκδόσεων Σταμούλη της σειράς Άθος, Σταυρούλα Σταμάτη, με τον σύζυγό της Σταύρο Σταμάτη, ο οποίος είναι κατηχητής. Και από την εμπειρία του μας μιλά και προηγουμένως αναφέρθηκε στη σιωπή που έχουν οι έφηβοι, με την οποία Σταύρο, άποψή σου συμφωνώ και εγώ, και φαντάζομαι όλοι οι ακροατές μας που έχουν εφήβους, είτε είναι στο δρόμο της εκκλησίας μας είτε δεν είναι, ντρέπονται να μιλήσουν σήμερα οι έφηβοι, και είναι, όπως είπε ο Σταύρος προηγουμένως, μαεστρία θέλει για να καταφέρουν τέχνη και έμπνευση, άνωθεν να το πούμε, για να μπορείς να ανοίξεις αυτά τα παιδιά.
που ντρέπονται να μιλήσουν όχι μόνο στους γονείς τους, κυρίως όμως ξεκινάει το κακό από το περιβάλλον του σχολείου. Θα ταλαιπωρήσουν τα παιδιά αν μιλήσουν. Ακόμη και με απλά πράγματα, να αναφερθούν με απλό τρόπο στα του Χριστού, θα τα δείξουμε το δάχτυλο, θα είναι σαν στιγματισμένα. Ναι, και κυριότερα δεν είναι μόνο να μιλήσουν ή να... είναι να εκφράσουν αυτό που έχουν μέσα τους. Και μας είχε πει κάποια στιγμή σε μια συνάντηση κατηχητών όταν ήμασταν στη Μητρόπολη Μεσογείας ο Σεβασμιότατος Νικόλαος, πρέπει να βρείτε σε ποια γλώσσα και τη γλώσσα που μιλάνε σήμερα τα παιδιά για να απευθυνθείτε. Και από την από το ποσοστό των παιδιών που επιθυμούν να έρθουν στο κατηχητικό και από την προσπάθεια να τα πλησιάσουμε και τα λοιπά, βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρό και μακάρι να γινόταν μια και που σίγουρα γίνεται από πολλούς ανθρώπους μέσα στα σχολεία μια μεγαλύτερη προσέγγιση σε στιγμές τώρα που μάλιστα συζητάτε αν θα παραμένει το μάθημα των θρησκευτικών και τα λοιπά, θα έπρεπε να γίνεται μια πολύ μεγαλύτερη προσέγγιση και προσπάθεια και μέσα στα σχολεία, να το ελπίζουμε για τα παιδιά και με τα φροντιστήρια και τα διάφορα άλλα που βαρύνονται για την καριέρα τους, δεν έχουν πια και το διαθέσιμο χρόνο. Επίσης καταλάβαμε από την εμπειρία μας ότι θέλει κάτι χαλαρό, θέλει ένα κλίμα, ας το πούμε έτσι, μέσα από τα σουβλάκια να μιλήσει στα παιδιά, να αισθανθούν, να ψάξει να βρει, να τα εμπνεύσει σε κάποιο ενδιαφέρον. Η Σταυρούλα, έχοντας ασχοληθεί και με τη σκηνοθεσία, ξεκινήσαν και κάνουν σαν σχολή σεναρίου και ξεκινήσαν να γράφουν ένα σενάριο με τα παιδιά στη Χαλκιδική και αυτό γινόμενο ένα εργαστήριο της παρέας, ξαφνικά εκεί που μιλάγανε για την υπόθεση του έργου που θα γράφαν και τα λοιπά, έβλεπες πέφτανε ερωτήσεις βροχή, κάποια στιγμή λυνόταν τα παιδιά και άρχισαν να ρωτάνε τα πάντα. Και εκεί ήταν η ευκαιρία να προλάβεις, να λύσεις και εσύ τη δική σου σιωπή, όπως λύσαν και εκείνα τη δική τους, να πιάσεις τον παλμό και την επικοινωνία εκείνη τη στιγμή και να μιλήσεις για τι άλλο, για την αγάπη, για τον Χριστό, για την πνευματική ζωή. Νομίζω ότι αυτά έχουν μεταφερθεί μέσα στο βιβλίο και αν θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια αποσπάσματα, ώστε να δούμε λίγο... Θα μπορούσαμε να συστήσουμε τους μικρούς μας ήρωες, ξεκινώντας από τον χαρακτήρα του Σκίουρου. Ξεκινάει λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Εκεί που ζουν οι δενδρίτες» και υπότιτλο «Ο Σκίουρος». Ο νεαρός ζαχαροπλάστης του χωριού μας καθόταν σε ένα μικρό μπαλκονάκι επάνω από το εργαστήριό του και αγνάντευε τη θάλασσα. Φορούσε στραβά το λευκό μαγειρικό του σκούφο και απολάμβανε τον παγωμένο του καφέ, ακούγοντας τον αγαπημένο του ραδιοφωνικό σταθμό. Ήταν ένα πανέμορφο απόγευμα και ο ήλιος βυθιζόταν αργά-αργά μέσα στα ήρεμα νερά του μικρού όρμου όπου είναι χτισμένο το χωριό μας. Ξαφνικά, με την άκρη του ματιού του είδε ένα υπτάμενο αντικείμενο να διασχίζει με ορμή τον αέρα δίπλα ακριβώς από το αυτί του. Ο ζαχαροπλάστης στράφτηκε με απορία προς τα πίσω και είδε καρφωμένο στην ξύλινη μπαρκονόπορτα ένα βέλος. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία πως ήταν μια ακόμα επίθεση του Σκίουρου. Ο ζαχαροπλάστης άρχισε να φωνάζει και να κατεβαίνει τρέχοντας τις σκάλες. Αλλά ο Σκίουρος είχε εντωμεταξύ προλάβει να εξαφανιστεί. Λίγες μέρες αργότερα, καθώς ο αστυνόμος που έμενε στο χωριό μας πάρκαρε το αυτοκίνητό του κοντά στην πλατεία, άκουσε ένα εκοφαντικό θόρυβο και είδε ένα σύννεφο καπνού να σκεπάζει το φουντωτό θάμνο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο. Όταν καθάρισε η ατμόσφαιρα, δεν είχε απομείνει παρά μόνο ένα σκελετός από γυμνά κλαδιά όπου εξακολουθούσαν να φλέγονται. Η μικρή πλατεία ήταν γεμάτη από δέντρα και θάμνους και η μέρα ήταν μια από τις πιο ζεστές του καλοκαιριού. Η φωτιά θα μπορούσε μέσα σε λίγα λεπτά να διαδοθεί σε ολόκληρη την πλατεία. Με γρήγορες κινήσεις ο αστυνόμος άρπαξε τον πυροσβεστήρα του αυτοκινήτου του και κατόρθωσε να σβήσει τη φωτιά. Ιδρωμένος καθώς ήταν, κατευθύνθηκε στο πιο κοντινό περίπτερο και αγόρασε ένα μπουκάλι παγωμένο νερό. «Ποιος λες να το έκανε αυτό?» ρώτησε τον περιπτερά, που ήξερε πολύ καλύτερα από όλους τι συνέβαινε στο χωριό. «Μα ποιος άλλος?» του είπε εκείνος. «Ο Σκίουρος. Έχει αφηνιάσει τελευταία». Με μια γρήγορη περιστροφή του βλέμματός του, ο αστυνόμος χτένισε το τετράγωνο γύρω του και πράγματι, λίγα μέτρα πιο κάτω,
στεκόταν ο σκίουρος γεμάτος ικανοποίηση για το κατόρθωμά του. Ο Παράσχος, ο αποκαλούμενος σκίουρος, έχει τη φήμη του πιο άτακτου αγοριού στο μικρό παραθαλάσσιο χωριό μας. Με τον θορυβόδη αυτό τρόπο, είχε σκεφτεί να γιορτάσει τα γενέθλιά του, καθώς μια ζεστή μέρα του Ιουλίου σαν τη σημερινή, πριν από 11 ακριβώς χρόνια, είδε το φως του κόσμου. Γι' αυτόν η ανατίναξη του θάμνου δεν ήταν παρά μία ακόμη από τις φάρσες που σχεδιάζει με μεγάλη ευστροφία και εκτελεί με αξιοθαύμαστη επιμέλεια. «Δεν είναι αστεία αυτά», του φώναξε ο αστυνόμος θυμωμένος. «Θα σε κλείσω μέσα». «Και τι κούρεμα είναι αυτό πάλι, Ινδιάνος έγινες?» «Και τι να γίνω», το απάντησε κάπως ειρωνικά ο μικρός, κουνώντας το μακρύ τσουλούφι που ξεπεταγόταν στην κορυφή του κεφαλιού του και τον έκανε να μοιάζει σαν τον τελευταίο μου ικανό. «Και τι να γίνω», επανέλαβε σαν να εννοούσε πως δεν βλέπει γύρω του κάτι πιο αξιόλογο για να μιμηθεί. Ύστερα ανέβηκε στο ποδήλατό του και το έσκασε. Ο σκίουρος είχε αρχίσει να ενοχλεί όλο και πιο επικίνδυνα το χωριό. Όλη τη μέρα γυρίζει στους δρόμους και στους αγρούς με το ακριβό ποδήλατο που του χάρισε ο πατέρας του. Κυκλοφορεί πότε στις δύο ρόδες, πότε στη μία και πότε πατά απότομα το πίσω φρένο, κυλάει το ποδήλατο πάνω στην άσφαλτο και προκαλεί τα σχόλια των συμμαθητών του. Είναι αλήθεια πως και τα παιδιά του χωριού φθονούν το μικρό μοϊκανό, γιατί κάνει και έχει ό,τι θέλει. Έτσι τουλάχιστον πιστεύουν. Αλλά πόσο έξω πέφτουν τελικά. Γιατί αυτό που περισσότερα από όλα επιθυμεί ο Παράσχος στα 11 του χρόνια, το μόνο σημαντικό για αυτόν, δεν το έχει και ούτε ελπίζει πλέον ότι θα μπορέσει να το αποκτήσει. Οι γονείς του βρίσκονται σε διαρκή και ανελαίητο πόλεμο μεταξύ τους και κατοικούν σε διπλανά χωριά, ο ένας προς την Ανατολή και ο άλλος προς τη Δύση. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να αντιθασεύσει το άγριο αυτό και απογοητευμένο αγόρι που μένει πια μόνιμα με τη γιαγιά του. Από τις εκδόσεις Άθος, Άθος Εφηβικά, χρειαζόταν, υπήρχε ένα κενό τους στα βιβλία για τους εφήβους. Ο σκίουρος, για να καταλάβω, είναι ο παρατσούκλι του Παράσχου. Ναι, ακριβώς, είναι το παρατσούκλι αυτού του παιδιού που σε όλο το μυθιστόρημα το αποσχολεί ένα και μοναδικό πρόβλημα, το πώς θα μπορέσει να φέρει τους γονείς του κοντά. Πράγμα το οποίο δεν το κατορθώνει και πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, γιατί οι γονείς του παντρεύονται ξανά, αποκτάει άλλα αδερφάκια και έχει να αντιμετωπίσει τη μοναξιά που αισθάνεται, γιατί έχει και την ανασφάλεια ότι τώρα που απέκτησαν άλλα παιδιά, τι θα σκέφτονται γι' αυτόν. Όμως ο σκίουρος δεν είναι μόνος του, γιατί ο Θεός προνοεί γι' αυτόν, και υπάρχει στο χωριό μία κοσμοκαλόγρια, η κυρία Χριστίνα, η κυρία Χριστίνα,
που έχει αναλάβει ουσιαστικά να τον στηρίξει πνευματικά και να τον βοηθήσει και να τον οδηγήσει. Αν θέλει ο Σταύρος να διαβάσει λίγο ακόμη. Ο Σκύωρος χαμογέλασε. Δεν είχε μείνει αδρανή η σοφή γυναίκα όση ώρα περπατούσαν. Είχε στρέψει την εσωτερική της φωνή στον ουρανό και παρακαλούσε να φωτιστεί και να βρει τι να πει στο αγριεμένο παιδί. Δεν χωρούσαν προφανείς απαντήσεις στο πρόβλημά του, ούτε και αναλύσεις. Κάθε άστοχος λόγος μπορούσε να ξαναπυροδοτήσει τον θυμό του με άγνωστα αποτελέσματα. Περπάτησαν για λίγο ακόμη σιωπηλοί μέχρι να φτάσουν στην πόρτα του σπιτιού της και τότε η κυρία Χριστίνα του είπε: «Τάξη στον τίμιο πρόδρομο». «Δηλαδή?» ρώτησε με απορία ο Παράσχος. «Τα παλιά χρόνια, όταν είχαμε ένα πρόβλημα, τάζαμε στον τίμιο πρόδρομο. Κάναμε 5 ώρες με τα πόδια από ένα μονοπάτι στο βουνό και ύστερα φθάναμε σε μια περιοχή γεμάτη βράχια. Η βροχή και ο αγέρας εκεί έχουν φάει τελείως το χώμα. Σχεδόν 300 μέτρα τα διασχίζαμε γαντζωμένοι στα βράχια. Εκεί να δεις αναρρίχηση. Και ύστερα φθάναμε ψηλά σε ένα μικρό ασκηταριό αφιερωμένο στον Άι Γιάννη, που δεν ήταν παρά μια μικρή σπηλιά. Τα παλιά χρόνια ζούσαν στο ερημητήριο αυτό 3 ασκητές. Λένε πως από αυτούς τους ερημίτες ξεκίνησε αργότερα το μεγάλο μοναστήρι που βρίσκεται ψηλότερα στο βουνό. Μαζί τους ζούσε και ένας δενδρίτης. Έμενε τον περισσότερο καιρό επάνω σε ένα δέντρο και του πήγαιναν παξιμάδι και νερό οι άλλοι 3 ασκητές. Μόνο να τα αναρρώστενε ή όταν έκανε πολύ κρύο κατέβαινε για λίγο και έμενε μέσα στη σπηλιά. Όταν φθάναμε στο ερημητήριο με τα γόνατα ματωμένα από τα βράχια, ανάβαμε κερί και ζητούσαμε από τον Άγιο τη βοήθειά του. «Υπάρχει ακόμη αυτό το μονοπάτι?» ρώτησε ο Παράσχος. «Δεν ξέρω, γιέ μου. Μπορεί να έχουν φυτρώσει χόρτα και να το έκλεισαν. Ξεκινά πάντως λίγο πιο έξω από το χωριό μας, από τις 6 βρύσες. Ο Παράσχος στάθηκε για λίγο σιωπηλός. «Και γινόταν πάντα αυτό που ζητούσατε?» Η κυρία Χριστίνα κοντοστάθηκε και στοχάστηκε για λίγο. «Δεν γινόταν», είπε, «αυτό που ζητούσαμε, αλλά γινόταν πάντα αυτό που θα μας ωφελούσε». Ο Παράσχος φίλησε την ηλικιωμένη γυναίκα στο μάγουλο και έφυγε γεμάτος ενθουσιασμό, τρέχοντας πάνω στη ζεστή άμμο για να κόψει δρόμο. Αυτό λοιπόν το ταξίδι των παιδιών είναι η βάση της ιστορίας, η ανάβασή τους μέσα από τα βουνά για να βρουν αυτό το παλιό ασκητήριο που συμβολίζει ουσιαστικά την αναζήτηση της παράδοσής μας και την επανασύνδεση με την πνευματική ζωή του τόπου μας. Στα παιδιά αρέσει η περιπέτεια και προσπαθήσαμε να πλάσουμε αυτή την περιπέτεια που είναι εμπνευσμένη από δικά μας ταξίδια σε κρυμμένα σκηταριά του τόπου μας, που τα κάναμε αυτά τα διπορικά μαζί με νέα παιδιά και είδαμε ότι τους άρεσε πολύ αυτή η εμπειρία. Οπότε στη διάρκεια αυτού του διπορικού θα συναντήσουν τα παιδιά έναν μοναχό. Αυτή η αναφορά στους δενδρίτες γίνεται γιατί ο Σκύωρος, όταν είναι στεναχωρεμένος, ανεβαίνει στα δέντρα και φτιάχνει δενδρόσπιτα. Κάτι το οποίο υπάρχει σε πολλά μέρη της Ελλάδας, θα συναντήσετε δενδρόσπιτα φτιαγμένα από τα παιδιά. Οπότε υπάρχει αυτή η σχέση που χτίζεται ανάμεσα στο δενδρίτη μοναχό και στο παιδί που είναι αναδυχητής. Στην παρέα είναι ακόμη Σοφία, ένα κορίτσι 16 χρονών, η Ειρήνη που είναι και η αφηγήτρια του βιβλίου, ο Γιάννης που είναι 17 χρονών, ο οποίος έχει χάσει τη μιλιά του όταν πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 11 ετών από καρκίνο. Το παιδί αυτό έπαθε ένα σοκ και δεν μιλούσε. Και τέλος είναι ο Αναστάσης που είναι ένα παιδί που έχει έντονο καλλιτεχνικό χάρισμα, παίζει πιάνο, είναι όμως χωμένος στους υπολογιστές. Προσπαθούμε να αποφύγει το ότι δεν έχει καλή σχέση με τον πατέρα του αφενός, και δεύτερον ότι ο αδερφός του είναι χρήστης ναρκωτικών. Στο χωριό υπάρχει χλεβασμός απέναντι στην οικογένεια με φράσεις όπως το πρεζόνι κτλ. Και αυτό το παιδί βρίσκεται στη συνέχεια αντιμέτωπο με μια πιο δύσκολη ιστορία, γιατί ο αδερφός του υπερχρεώνει την οικογένεια
και υπάρχουν κάποιοι μπράβοι που έρχονται για να εισπράξουν τα χρήματα που χρωστάει ο αδελφός. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή την κατάσταση. Πολύ βαριά ιστορία και ευθύνη. Όμως υπάρχουν τέτοιες ιστορίες και είναι πολλές. Ναι. Βέβαια, όλο το βιβλίο πολλές. Είναι στηριγμένο σε αληθινές ιστορίες. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Και τα ακούμε είτε στην επαρχία ναι. είτε στην πόλη. Και στην αρχή υπάρχει μια αφιέρωση που γράφουμε ότι είναι στη μνήμη κάποιων παιδιών που θα ήθελα να τα αναφέρω και εδώ. Είναι ο Δημήτρης, ο Γιάννης, η Δανάη, η Χριστίνα, που έφυγαν άδικα και πρόωρα. Σε κάθε χωριό που χαιρετήσαμε ένα παιδί που έχασε τη ζωή του, είτε οδηγώντας υπό την επίρρεια του αλκοόλ, είτε από τη χρήση ναρκωτικών. Και αυτό ήταν μια πληγή πραγματικά, να βλέπεις τα παιδιά να φεύγουν στο άθος της ηλικίας τους από όλη αυτή την κατάσταση. Και έτσι θα ήθελα να καταθέσω και εδώ ότι κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται αν στην οικογένειά του υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά αν αγωνίζεται με φιλότιμο και με αλήθεια και προσπαθεί ο ίδιος να βελτιώσει τον εαυτό του, αυτή η προσπάθεια που κάνει φτάνει στις καρδιές των παιδιών και δίνει κουράγιο στα παιδιά να ξεφύγουν από τα προβλήματά τους, γιατί όπως έλεγε ο Γερόντας Παΐσιος, τα προβλήματα των παιδιών οφείλονται στις δικές μας αμαρτίες. Το είχε γράψει κάποτε σε έναν άνθρωπο που με πολλή αγωνία ρωτούσε για το πέμπτο του παιδί, που είχε μια συμπεριφορά παραβατική, τι να κάνει, και του είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πέσει τα γόνατα για το παιδί σου, τα γόνατα. Είδαμε λοιπόν, Σταύρο, αν συμφωνείς και εσύ, είδαμε και θαύματα όμως. Είδαμε παιδιά να ξεφεύγουν, να ξαναχτίζουν τη ζωή τους. Έχουμε και πολύ ωραίες εμπειρίες από όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται. Και έτσι, νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε απαντήσεις σε αυτά τα παιδιά. Είτε είναι χωμένα πολύ βαθιά στα προβλήματα και στα βάσανα, είτε έχουν πιο ελαφριά βάσανα. Το βιβλίο, όταν μιλάει, σιωπή, νομίζω ότι θα δώσει έμπνευση. Ναι. Λύσεις δεν δίνονται έτσι εύκολα και απλά στη ζωή μας, αλλά θα δώσει έμπνευση. Όταν διάβασε ο Σταύρος προηγουμένως αυτό το κείμενο με την γιαγιά, που ζητούσε βοήθεια από αυτό, τι να πει για να μην χάσει το παιδί, αυτό με το τάμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μας το έχει πει κι άλλος ένας σοφός άνθρωπος εδώ από το ραδιόφωνο, ο κ. Κώστας Γανωτής, να τάζεται. Και όταν το λέμε στα παιδιά αυτό, με διάκριση, τα παιδιά το αποδέχονται το τάξιμο. Προσοχή όμως να το εκτελέσουν μετά, γιατί... Ναι, βεβαίως. Να το εκτελέσουν, να πεις κάτι ελαφρύ, ας πούμε. Έτσι, ένα τάμα. Και κάτι ακόμη, να διαβάσουμε έτσι, μας άρεσε ιδιαίτερα. Ναι, διαβάσουμε ένα απόσπασμα στο οποίο μιλάει η Ειρήνη, η 16χρονη Ειρήνη. Και έχει ανοίξει την καρδιά της τον... Ναι, έχει τίτλο «Ζηλεύω». Η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το ζήτημα της φιλίας, όπως φαίνεται, μας απασχολούσε όλους πάρα πολύ. Λένε πως η εφηβεία είναι η περίοδος που ο άνθρωπος αναπτύσσει τις σχέσεις τους με τους άλλους και ήταν φυσικό να θέλουμε να έχουμε φίλους. Είχα στο μυαλό μου ό,τι μου έχει πει ο Παπαφιλάρετος για την κολλητή μου. Άκουγα τώρα ό,τι είπε στον Αναστάση και στον Παράσχο και ξαφνικά ανακάλυψα κάτι. Ένα ζουζούνι που τριγύρναγε μέσα στην καρδιά μου και καμιά φορά με τσίμπαγε κιόλας. Παπούλη, μερικές φορές ανακαλύπτω ότι ζηλεύω τους φίλους μου. Νομίζω πως αυτό κρύβεται και πίσω από τη σχέση μου με τη φίλη μου που σας είπα προηγουμένως. Αν κάποια κοπέλα κάνει κάτι που όλοι το θαυμάζουν, θέλω κι εγώ να τη μιμηθώ και να κάνω το ίδιο με αυτήν. Άλλοτε πάλι θυμώνω και κλείνω μες στον εαυτό μου. Αυτό γιατί γίνεται? Είμαι τόσο ζηλιάρα? Ο πατήρ Φιλάρετος αναστέναξε βαθιά. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος θα με ελευθερώσει από το θάνατο που γεννά μέσα μου η αμαρτία? Δυστυχώς, Ειρήνη μου, αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα της κατάστασης του ανθρώπου μετά τη διακοπή της σχέσης του με το Θεό, μετά δηλαδή από την πτώση. Και η πραγματικότητα τούτη είναι τα πάθη που ζουν μέσα μας. Πλήθος παθών, εναντίον των οποίων
πρέπει πάντοτε να αγωνιζόμαστε. Και επειδή ακριβώς ο Θεός δεν μας δημιούργησε με τα πάθη αυτά, η φύση μας δεν είναι κακή, αλλά ασθενής και χρειάζεται θεραπεία. Ούτε εσύ λοιπόν είσαι κακιά επειδή κάποτε ζηλεύεις τους φίλους σου, αλλά όπως όλοι μας, έτσι και εσύ πρέπει να εντοπίσεις ποια πάθη σε ταλαιπωρούν περισσότερο και να αγωνιστείς να τα ξεριζώσεις από μέσα σου με τη χάρη του Θεού. «Θέλω να ξεριζωθεί αυτό το πάθος, γιατί με αρρωσταίνει, Πάτερ», είπα αυθόρμητα, σαν να είχε βρεθεί το γιατρικό μιας αρρώστιας που με καταδυνάστευε για χρόνια. «Για την αντιμετώπιση του πάθους της ζήλιας έχω να σου δώσω μια πολύ καλή συμβουλή», είπε ο Παπαφιλάρετος, επαληθεύοντας την προσδοκία μου. «Γνωρίζω ότι πάντοτε ο λόγος που ζηλεύουμε κάποιον άνθρωπο είναι επειδή βλέπουμε να έχει κάποιο χάρισμα το οποίο εμείς δεν έχουμε, αλλά το επιθυμούμε. Να λοιπόν τι μας λένε οι πατέρες μας για αυτό το θέμα. Όταν προσευχόμαστε πρέπει να μάθουμε να ευχαριστούμε το Θεό για όλα τα αγαθά που μας χάρισε και μας χαρίζει. Πρέπει όμως να ευχαριστούμε το Θεό και για όλα τα αγαθά που χάρισε στους συνανθρώπους μας. Το κάνουμε αυτό αναφέροντας στην προσευχή μας τα ονόματα των φίλων μας. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που έχεις πλουτίσει τη Μαρία με ένα έξυπνο μυαλό, τη Χριστίνα με γλυκύτητα στα λόγια της, την Ιωάννα με ωραία αισθητική. Αν έτσι κάνεις πάντοτε την προσευχή σου, θα έρθει κάποια μέρα που θα δεις ότι έγινες και εσύ μέτοχος των χαρισμάτων που έχουν οι φίλοι σου. Και αυτό διότι οι ψυχές των ανθρώπων που ευχαριστούν το Θεό για τα χαρίσματα των συνανθρώπων τους συνδέονται μυστικά με τη χάρη του Θεού και γίνονται ακριβώς όπως τα συγκοινωνούν τα δοχεία. Ό,τι υπάρχει στον έναν, μεταδίδεται και στον άλλον. Πώς νομίζεις ότι οι Άγιοι ήταν τόσο πλούσιοι σε χαρίσματα? Ακριβώς επειδή η καρδιά τους ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό για όλα τα αγαθά που χάριζε στους αδερφούς τους. Όταν και εμείς ενωθούμε δια της αγάπης με τους γύρω μας, τότε ο Θεός με τη χάρη του θα μας ενώσει τελικά με όλους τους ανθρώπους της γης. Με όλο τον Αδάμ, όπως λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, και θα είμαστε και εμείς ενωμένοι ως ένας άνθρωπος, σύμφωνα με το λόγο του Χριστού. Ινα όσιν εν, καθώς ημείς εν. Όταν μιλάει σιωπή λοιπόν, στα μονοπάτια της πνευματικής ζωής, ένα βιβλίο για εφήβους και για μεγάλους, πιστέψτε με, το έχουν γράψει οι μοναχοί από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου από την Κύπρο με τη συνεργασία της Σταυρούλας Σταμάτη. Ευχαριστούμε και τον Σταύρο το Σταμάτη αλλά και τη Σταυρούλα που ήταν εδώ κοντά μας. Να προλάβω μόνο να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Άννα Σταμάτη που μας έδωσε τις φωτογραφίες που διανθίζουν το βιβλίο και τη Δήμητρα Σταύρου Μιχάλσκη που έκανε την επιμέλεια. Βέβαια, θέλει ομάδα για να γίνει ένα βιβλίο και οι εκδόσεις Άνθος την φιλοξένησαν επιτυχώς. Να είστε πάντα καλά, ελπίζουμε και σε επόμενα βιβλία έτσι καλά γιατί ο κόσμος τα έχει πολύ ανάγκη. Για σας που ρωτάτε, όταν μιλάει σιωπή, ο τίτλος του βιβλίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου και Σταυρούλα Σταμάτη. Η συγγραφή, Άθος, εφηβικά οι εκδόσεις. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματά σας, την συμπόρευση όλο αυτόν τον καιρό με την Πυριακή Εκκλησία και όλες τις εκπομπές μας. Ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Κοντά μας ήταν οι εκδόσεις Σταμούλη, Άθος και Άθος Παιδικά, από τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που φρόντισε την μουσική της εκπομπής μας, την Σοφία Γατζή στο μικρόφωνο, τη Φίδη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Πολλές ευχές. Γεια σας.
παλαιά. Με τη Σοφία Χαζή.